βγάλεις πέρα στην καθημερινότητα της άνοιξης και το μόνο που κάνουμε είναι να επιβαρύνουν οι υπόλοιποι υδρονομείς την όλη κατάσταση. Το πρωί θα πάει για καφέ, το μεσημέρι συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένα μαγαζιά πίνει τσίπορα και λυσίδες. Λυπάμαι πολύ, εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ άλλο αυτή την κατάσταση, γι' αυτό είπα να γνωστοποιηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Τσεβασόπουλε. Χωρίς κύριε Καρπίδου, σκέφτηκα το Σιλόπουλο, αναπέφτει η επαγγελματική σχέση της συζύγου μου και αγάπη να απαντήσω. Θα ξεκινήσω από το κορυφαίο, με δρομέα, δηλαδή μα και περιμένω από εσάς όμως να πείτε και ποιους έστειλε στον καρπίδο του Σοβαλίν, ο κύριος Σοβαλίν, τον κύριο Κοταλίν, τον καρπίδο. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το νερό πραγματικά, δεν θα το αποδέξουμε. Γιατί το περιμένετε από μένα, γιατί το έχεις εσάς, οι καταγγελίες σας έχουν αυτοί. Γιατί το βαλκιάς θα το δώσουμε στο Συμβουλίο, τι κάνουμε με αυτούς που κλέβουν νερό. Συνεχίζουμε. Θέλω να είμαι, όπως είπα, διευθυντάς. Όχι δυσάρεστα. Γιατί σε εκείνη την ελέγχη όπως τη χαρακτηρίστηκε, όπως έπρεπε, το χαρτί την ενημέρωση, που δεν μπορούσε να είναι στο χέρι του. Και εκεί μιλάω για την εισπραξιμότητα, γιατί είπατε από εδώ μήνες δρονομής. Της θητείας σας. Γιατί εσείς μιλήσατε για εισπραξιμότητα και σε εκεί το μνημόνιο που λέτε, την μελέτη που λέτε, έχει την εισπραξιμότητα τη δική σας. Θέλω να με ευχάριστε. Θέλω να με ευχάριστε να την ξάρεστε. Υπάρχει πολύ μεγάλο. Υπάρχει, θέλω πώς μετά. Κύριε Καλκίδη, τελειώσατε. Κύριε Δήμαρχε, θα σας θέσει κάτι εκτός από το πάνω που σας θέσει. Λοιπόν, μία ερώτηση να συμπληρωματικά για να απαντήσω λίγο. Καλά, δεν έγινε συνεργασία με τους τοπικούς που έλεγε για την πρόσκληση του Ιδρύματος. Δεν ρωτήσατε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, των δημοτικών, ποιους θα πάρει, οι οποίοι συνεργάζονται καθημερινά από αυτούς. Μα εδώ μας είπε κάποιον άνθρωπο, διαφωνεί ο προέδρος. Στην καλύτερη επιτέλεση του έργου των συγκεκριμένων λόγων.
Χριστός και διδιένεσαι το λόγο Χριστιανιά. Στον κύριε Πρόεδρε, με κάλυψε εμπέριο δήμαρχος από αυτά που είπε. Δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους η καταγγελία, γιατί για αυτό ο πρόεδρος και αυτό που συνάδελφο τον Γιώργο του Τσαμασόπουλο. Αυτό μου το έχει αναφέρει εμένα προσωπικά και νομίζω και στη δημοτική ομάδα εδώ και δύο χρόνια. Θα ήθελα να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις και από τον Δήμαρχο και από τον αρμόδιο Δήμαρχο. Και αν δεν συμμορφωθεί ο καθένας που έχει λαμβάνει τα μέτρα του με την ψήφο που δίνουμε, είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπα αυτά, θα πρέπει να το επιτιμούμε. Διότι είναι συνεργάτες, είναι συνεργάτες του κάθε αγρότη. Γιατί και εγώ αγρότης είμαι, ξέρω πολύ που το παίρνουν σε εμάς. Έχουμε υδρονομίες, ξέρω μερικές φορές, επειδή η υπομονή εξαντλείται, όλοι ξεφεύγουν, αλλά δεν δεχόμουν εδώ, γιατί ο κ. Καλκίδης ανέφερε, ότι ένιωσα ότι καταγγέλνει ότι κλέβουν νερό. Κάποιος, ότι κάποιοι κλέβουν νερό. Αυτά, ενημερώνεται ότι ο Δήμαρχος επιλαμβάνει το τι κλέβουν, τι κάνουν, αλλά εγώ εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, κύριε Σαρακατσάμου. Τι κανονισμός υπάρχει εκεί. Υπάρχει κανονισμός με τις σειρές ή ο καθένας γράφεται ότι ώρα θέλει ανάλογα με το ποιο έχει φύο υδρονομέας. Τι γίνεται ο έλεγχος, δηλαδή είναι μονόπλευρος μόνο από την πλευρά του αγρότη ή είναι και από την πλευρά του υδρονομέα με τα ρολόγια που κουβαλά πολύ. Γιατί και εγώ δεν έχω καταγγελίσει από φίλους από την περιοχή τη δική σας. Τη Μελίκη εννοώ και δεχόμουν καταγγελίες και ο Δήμαρχος ο κ. Δημιόπουλος και τώρα δέχομαι καταγγελίες. Αλλά δεν το γράφουν εδώ με επώνυμο. Οπότε δεν λέω ότι εμπιστεύομαι 100% τις καταγγελίες, αλλά τι κάνουμε εμείς για να τους ελέγχουμε. Μου λένε ότι παίρνουν τα ευρώμετρα, τα κουβαλάνε ότι όλα θέλουν τα κουμπώνουν άλλοι ανάλογα με το τι φιλία έχει ο κάθε υδρονομέα. Λοιπόν, εγώ επειδή θέλουμε την άποψη του κ. Κωνσταντοσόπουλου και το φωνάζει τρία χρόνια και δεν το φωνάζει άδικα, θέλω να γίνω συστάσεις από τον αρμόδιο δήμαρχο να διορθωθεί, εν ώρα υπηρεσία να μην ακούσει ότι είναι σε καφενεία, γιατί αυτό το πολεμήσαμε παλιότερα στα τρίκαλα, να μην ακούσει ότι είναι σε καφενεία και σε ταβέρνες, γιατί αν έρθει εδώ καταγγελία θα ζητήσω θέμα ξεχωριστά να πει για άμεση απόνηση όχι συγκεκριμένου, οποιοδήποτε από τους υδρονομείς που δεν έχει τελειώσει το ωράριο του. Θέλω εδώ να τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα που θέλει ο πρόεδρος και ο συνάδελφος να επιλύουν. Από εκεί και πέρα, δήμαρχε, ο κύριος Σιρόπουλος έχει δίκιο. Πριν λίγο ένα δημότης φώναξε ότι εγώ θέλω λίγα ένσημα για να έχω σύνταξη. Σε τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί, αν και ξέρω, γιατί βλέπω τις αιτήσεις. Τις αιτήσεις είναι πάρα πολλές. Και οι ανάγκες του κόσμου για να κάνουν έτσι τη θέση.